Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα. Παναγιά. Δεν έχω κρατήσει. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπόρεσε ο Θεός. Εδώ παιδιά η Παναγιά, Λιβανάκη, λοιπόν για το Θεό, για... τι να πούμε τώρα. Να ρωτήσω θέλω την Παναγιά, πού ήταν το Σάββατο η Παναγιά. Πού ήταν, πού ήσουν Παναγιά μου το Σάββατο, πες μου. Άφησες τον άγγελο μόνο του, παράτησες τον άγγελο. Αυτός δεν είναι άγγελος, αυτός είναι αρχάγγελος. Τον άφησες μόνο του. Πού ήσουν λοιπόν το Σάββατο, σε αναζητούσε. Σε αναζητούσε λοιπόν ο άγγελος, σε αναζητούσε Παναγιά μου. Πού ήσουν, πού, λαϊκή λέει είχε πάει Κώστα. Είχε πάει λαϊκή, ναι, και μετά στο Ζάρα για ψώνια. Στο Ζάρα για ψώνια. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν τον άγγελο και πραγματικά βουρκώσαμε. Βουρκώσαμε. Αυτός πραγματικά δεν ήταν άγγελος. Αλλά δεν φταίει αυτός. Φταίει η Παναγιά. Φταίει η Παναγιά εδώ που τον παράτησε. Τον παράτησε μόνο του. Τον παράτησε λοιπόν και σηκώθηκε και έφυγε. Η Παναγιά που τόσες φορές πραγματικά που την έχει αναφέρει, ούτε φιλενάδα του να ήταν. Ούτε φιλενάδα του να ήταν. Τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν πρόσεξε. Πρόσεξε Παναγιά μου. Πρόσεξε την Τετάρτη να είσαι λοιπόν στο Ηράκλειο. Πρόσεξε να είσαι στο Ηράκλειο. Όχι πάλι λαϊκή. Όχι πάλι λαϊκή. Πάμε τώρα. Αυτό ήταν παιδιά μου. Τι να πούμε τώρα εμείς. Η Παναγιά λοιπόν ήταν αυτό. Ήταν αυτή μάλλον που στέρισε τους 3 βαθμούς από την ομάδα του ΠΑΟ. Κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Δεν έπιασαν λοιπόν ούτε οι Παναγιές, ούτε το Άγιο Όρος, ούτε η Παναγία Σουμελά, ούτε κανένας δεν έπιασε. Τι να πούμε τώρα, λοιπόν. Ας τα αφήσουμε λοιπόν λίγο να τα περάσουμε, τα προσπεράσουμε αυτά και να πάμε βέβαια, να πάμε και στα υπόλοιπα. Να πάμε λοιπόν να δούμε τα μεγάλα παιχνίδια τα οποία έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο και βέβαια ο Πανιώνιος που κέρδισε τον Παθραγικό με 2-1. Η Καλονή τον Αστέρα με 1-0, ο Παναθηναϊκός τον Πλατανιά με 3-0, ο Εργοτέλης βέβαια που πήρε το παιχνίδι με την νίκη Βόλου 3-0 στα χαρτιά και βέβαια με σκορ 3-0, όπως βέβαια και ο Ατρόμητος με τον Όφη. Για να δούμε ρε Όφη, να δούμε την Τετάρτη, θα βρεις χρήμα να σκάσεις για να παίξεις λοιπόν με τον ΠΑΟ, θα βρεις. Ή θα σου τα, κάποιος θα σου τα δανείσει πάλι, γιατί έχουμε μάθει όταν θέλεις να παίζεις, όταν θέλει να πει, κάπου βρίσκει και δανείζεσαι. Κάπου βρίσκει και δανείζεσαι. Την Τετάρτη τώρα που παίζει με τον ΠΑΟ και χρειάζεται άμεσα το παιχνίδι κάποιος άλλος. Θα δούμε, θα βρει τα λεφτά. Θα δούμε. Τώρα, ο Πάσης Γιάννα, ο οποίος κέρδισε την Κέρκυρα με 2-1 και βέβαια η Ξάνθη, η οποία παιδιά έχει μια πολύ σοβαρή ομάδα και είναι μία από τις ομάδες που διεκδικεί και αυτή την 5η θέση. Έχουμε πολλούς μνηστήρες, έχουμε πολλές ομάδες μνηστήρες λοιπόν για την 5η θέση. Η Ξάνθη λοιπόν που κέρδισε μέσα στη Λιβαδιά με 1-2. Αυτό τώρα είναι τα αποτελέσματα. Έτσι έχουν τα πράγματα και η βαθμολογία βέβαια ανέβασε τον Ολυμπιακό στους 51 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ 46, 35 είναι ο Αστέρας, ο Πανετολικός με 35 βαθμούς όσους και ο Αστέρας και βέβαια λίγο πολύ το ξέρετε, τον έχουμε εδώ έτσι. Μετά από 2 παιχνιδάκια τον έχουμε εδώ τον Αστέρα. Τον Αστεράκο θα τα πούμε εδώ μέσα λοιπόν. 31 βαθμούς η Ξάνθη, 31 και ο Πας Γιάννηνα. 30 βαθμούς είναι η Βέρεια μαζί με τον Ατρόμητο, 27 λοιπόν η Καλονή, 25 η Κέρκυρα, 22 βαθμούς ο Πλατανιάς, 21 βαθμούς είναι ο Πανθρακικός και ο Λεβαδιακός, 19 ο Πανιώνιος, 18 ο Εργοτέλης, 10 βαθμούς είναι ο Όφη και 7 βαθμούς την τελευταία θέση είναι η ομάδα της νίκης Βόλου που είπαμε δεν υπάρχει στο πρωτάθλημα, έτσι έχει αποχωρήσει. Επομένως τζάμπα λοιπόν την αναφέρουν. Τζάμπα λοιπόν την αναφέρουν. Τώρα τι να πούμε τώρα. Να έρθουμε στο παιχνίδι. Να έρθουμε στο παιχνίδι και να πούμε τι. Ρε παιδιά να σας πω κάτι. Ακούστε. Και μόνος του να έπαιζε χθες, προχθές μάλλον ο ΠΑΟΚ, και μόνος του να έπαιζε μπακότερμα. Θυμάστε πως τα λέγαμε. Μπακότερμα πάλι θα έχανε. Πάλι θα έχανε. Μόνος του να έπαιζε. Πάλι θα έχανε. Αυτές είναι οι μεγάλες ομάδες. Που λέμε λοιπόν και τα λοιπά. Αυτές είναι οι μεγάλες ομάδες. Είναι τόσο πολύ μεγάλες ομάδες αυτές λοιπόν που παίρνουν τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Ε,
που τέλος, και μετά μας βγάζουν και γλώσσα. Μας βάλουν και γλώσσα ότι είμαστε μεγάλες και τα λοιπά. Σε ιστορία, ναι. Προχθές είδαμε όμως σε ποδόσφαιρο 0. Τι να πούμε. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο, παιδιά, ο ΠΑΟΚ, λες και ήταν το πολυκλαδικό, λες και έπαιζε μπάλα το πολυκλαδικό γυμνάσιο. Αυτός ήταν ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημίχρονου. Και βέβαια, τι να πούμε, εμείς λίγο πολύ τα φωνάζουμε εδώ, τα λέμε και τα φωνάζουμε ότι οι παιδιά ουρλιάζουμε, μπορούμε να πούμε στην κυριολεξία, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Α' κατηγορία. Δεν είναι πρωτάκουστο, σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, ακόμα και από Ολυμπιακό, ακόμα και από ΠΑΟΚ, τον είδαμε λοιπόν χθες, ακόμα και από όλες τις ομάδες. Βλέπετε εσείς κάποια άλλη ομάδα να παίζει λοιπόν τέτοιο ποδόσφαιρο ανοιχτό, επιθετικό, σε όλα τα γήπεδα τα οποία, τα εκτός έδρας τα οποία παίζει? Κανείς. Του ουρλιάζουν. Αλλά δυστυχώς το καλό ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πρωταθλήματα, παιδιά. Το καλό ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πρωταθλήματα. Άλλα τα κερδίζουν. Τα σφυριγματάκια, τα παραπανήσια, γι' αυτό είναι αυτές οι ομάδες εκεί μπροστά, γιατί έχουν κερδίσει παιχνίδια ασφαλώς τρίποντα, θα πω, με τη σφυρίχτρα. Και ασφαλώς είναι σε αυτή τη θέση. Τώρα θέλω να πω κάτι. Είδατε τι ωραία ελεύθερο ποδόσφαιρο παίζουμε όταν δεν έχουμε λοιπόν, δεν έχουμε στην πλάτη μας τον υποβιβασμό, δεν έχουμε στην πλάτη μας προβλήματα κτλ. Λοιπόν, λύνονται τα πόδια των ποδοσφαιριστών, έχουμε δικαίωμα γκέλας και βέβαια αυτό που λείπει είναι να μιλάμε αυτή τη στιγμή για υποβιβασμό. Τώρα μιλάμε για Ευρώπη. Και αυτό πραγματικά το τρίποντο είναι για πραγματικά ένα τρίποντο ευρωπαϊκό, αλλά προς Θεού, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Μην παίρνουν το πρωτάθλημα δεν τελείωσε ακόμα. Έχουμε πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια και λοιπόν να σταματήσουμε να βγάζουμε γλώσσα. Να σταματήσουμε να βγάλουμε γλώσσα. Τώρα να σας πω κάτι. Ήθελε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Πώς να κερδίσεις ρε ΠΑΟΚ? Πώς να κερδίσεις ρε ΠΑΟΚ? Αφού παίζεις μέσα στην έδρα σου και κάνεις 62 λάθη. 62 λάθη σαν ομάδα. Δείχνοντας λοιπόν τον πανικό τον οποίο έχεις. Έχεις 8 τελικές μέσα στο γήπεδό σου και ο Πανατολικός έχει 10. Και τι τελικές ο Πανατολικός? Για γκολ! Εσύ πού τις είχες? Μία κεφαλιά η οποία πέρασε πάνω από το δοκάρι, αυτή ήταν η μοναδική ευκαιρία την οποία έχασες πραγματικά σε όλο το παιχνίδι. Να μιλάμε λοιπόν για πραγματικές φάσεις. Του Πανατολικού ήταν όλες για γκολ. Όλες για γκολ. Ποιες? Μέτρησέ τες, παιδιά, να τις μετρήσετε μία-μία. Όλες για γκολ. Εσύ τι είχες? Μία φάση λοιπόν και μία που πέτυχες στον γκολ. Θέλεις λοιπόν να κερδίσεις ένα τέτοιο παιχνίδι? Πώς μπορείς να το κερδίσεις? Πώς μπορείς να το κερδίσεις? Και βάζεις λοιπόν τώρα, εντάξει, λοιπόν ότι αυτά τα έβαλες με τον διαιτητή. Εντάξει, ο Δημητρόπουλος, παιδιά, το λέμε αυτό. Όχι ότι μας αγάπησε. Όχι ότι είναι αγαπησιάρης άνθρωπος και αγάπησε ξαφνικά τον Πανατολικό, έτσι. Γιατί εάν συγκρίνουμε την διαιτησία του Δημητρόπουλου στο Καραϊσκάκι με του ΠΑΟΚ, είναι μέρα με τη νύχτα. Πώς τη λέει, ξαφνικά μας αγάπησε? Όχι. Όχι, δεν μας αγάπησε. Δεν μας αγάπησε, παιδιά. Άλλο ήταν το ζητούμενο. Πολύ λίγο πολύ το ξέρετε. Άλλο ήταν το ζητούμενο. Δεν μας αγάπησε ο Δημητρόπουλος. Και αν μας βρει λοιπόν σε άλλο παιχνίδι, θα δείτε τι θα πάθουμε. Ήτανε άλλοι οι λόγοι λοιπόν. Που έδωσε έτσι απλόχερα. Θυμάστε εσείς τόσο απλόχερα να δίνει μπέναλτι λοιπόν μέσα στην. Και πού μέσα στην Τούμπα. Να δίνει μπέναλτι λοιπόν. Και μετά να φωνάζει ο ΠΑΟΚ γιατί δεν έδωσε το Ιτζεγκουέλε. Δεν έδωσε. Που μπορούσε να το δώσει και εκείνο και να βαρθούμε λοιπόν ίσα πανιά, ίσα καράβια. Να δίνει τόσο απλόχερα τα φάουλ και τα λοιπά. Ο Δημητρόπουλος. Καλός διαιτητής. Καλός. Αλλά δεν ήταν καλός μέσα στο Καραϊσκάκι. Γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν είχε μεγάλη προσέλευση κόσμου. 6.936 ήταν τα εισιτήρια και εισέπραξε ο ΠΑΟΚ 56.298 ευρουδάκια. Αυτό ήταν λοιπόν το παιχνίδι. Εμείς το μόνο που θέλουμε να πούμε ότι, παιδιά, η επιτυχία του Πανατολικού, να ξέρετε, στην Τούμπα δεν ήρθε κατά στο δρόμο, ανεβαίνοντας για τη Θεσσαλονίκη, ήρθε από το προηγούμενο παιχνίδι, παιδιά. Ισοφαρίσαμε στο 90 τόσο, το 91-92, την ομάδα του Ατρουμίτου και από εκεί λοιπόν πήρανε αέρα τα παιδιά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το χαρήκανε, μια ισοφάριση την χαρήκανε, πήρανε θάρρος,
ανεβάσανε το ηθικό τους και βέβαια το ανεβασμένο ηθικό από το προηγούμενο παιχνίδι ήταν αυτό που πραγματικά έβγαλε τον Τζαμπουκά μέσα στην Τούμπα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Γιατί αν είχαμε χάσει λοιπόν από τον Ατρόμητο θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πήραμε λοιπόν τον κατάλληλο αέρα, τον κατάλληλο Τζαμπουκά, το κατάλληλο θάρρος και βρεθήκαμε λοιπόν να κερδίζουμε πού μέσα στην Τούμπα. Που δεν μπορέσαν να κάνουν άλλες ομάδες, υπερομάδες κτλ. Ο Πανατολικός λοιπόν αυτός να κερδίζει μέσα στην Τούμπα. Τώρα να πω και κάτι, ότι Κώστα να ευχαριστήσουμε εδώ τον ΟΠΑΠ, να ευχαριστήσουμε λοιπόν την καλή του χειρονομία, να μας στείλει λοιπόν 12 προσκλήσεις, 12 προσκλήσεις λοιπόν να τις δώσουμε στους φιλάθλους του Πανατολικού, για να δουν το παιχνίδι με τον Εργοτέλη. 12 λοιπόν προσκλήσεις που εσείς από αυτή τη στιγμή μπορείτε να τηλεφωνείτε, δεν θέλουμε να μας πείτε τίποτα, ούτε κάνουμε κληρώσεις, ούτε τίποτα. Οι πρώτοι 12 θα πάρουν λοιπόν μια πρόσκληση για το παιχνίδι Πανατολικός Εργοτέλης την Τετάρτη. Και βέβαια, και πάλι το λέμε ότι είναι μια πολύ καλή χειρονομία που κάνει από την αρχή του πρωταθλήματος ο ΟΠΑΠ προς τους φιλάθλους του Πανατολικού μέσω εμάς. Έτσι. Αυτά. Τώρα να πω ένα μεγάλο μπράβο παιδιά στους φιλάθλους του Πανατολικού, που βρέθηκαν μέσα λοιπόν στην Τούμπα αψηφώντας καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, βροχή, οικονομικά λοιπόν αυτό. Εργάσιμη μέρα το Σάββατο. Και όμως ήταν λοιπόν έστω τα 150 αυτά άτομα, ήταν λοιπόν στο πλευρό της ομάδος, και ήταν πραγματικά ο 12ος παίχτης μέχρι εκεί που μπορούσε. Εμείς τι άλλο να φωνάζουμε, εμείς και πάλι το λέμε ότι παιδιά, ο Πανατολικός, το λέμε να ξέρετε, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι απελευθερωμένος από τα πάντα. Δεν έχει τίποτα να σκεφτεί στο κεφάλι του, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και βέβαια εδώ θα πούμε και λίγο στον πρόεδρο. Πρόεδρε του Πανατολικού, είναι προχθές λοιπόν είπες ότι ναι, θέλω Ευρώπη, βάλε τσέπη λίγα, βάλε, δώσε πέσεις ρε παιδιά, με χαροποιήσατε. Αυτό που κάνατε λοιπόν είναι πραγματικά, θα μείνει στην ιστορία, να κερδίσετε μέσα στην Τούμπα. Βάλε λοιπόν λιγάκι τσέπη, ξέρεις, κάτι θα κάνει, τώρα βάλε λίγο. Λοιπόν, βάλε λιγάκι τσέπη, εσύ τα ξέρεις αυτά τουλάχιστον. Είσαι λοιπόν κουβαρντάς σε τέτοια πράγματα. Βάλε και πες, με ευχαριστήσατε, με το διπλό, πάρτε αυτό. Πάρτε αυτά τα χρηματάκια, όσα θέλεις εσύ. Και μεθαύριο, αν θέλεις, δώσε και για τον Παναθηναϊκό, γιατί μπορεί να κάνουν και εκεί το θαύμα. Έχει καμιά ομάδα Παναθηναϊκός λοιπόν που να λέμε ότι τι είναι ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, έτσι. Μπορεί λοιπόν να ανά πάσα στιγμή ο Παναθηναϊκός να κάνει τη ζημιά και στον Παναθηναϊκό. Και βέβαια, παιδιά, να σας πω ότι ο Χοντρός 10 κιλά προβατίνα έφαγε το Σάββατο. Ο Χοντρός ο Βαγγέλας 10 κιλά προβατίνα από τη χαρά του. Κόντεψε να σκάσει. Άσε τις σόδες. 10 τελάρα σόδες από τη χαρά του. Πίσω πρωτάθλημα ήταν αυτό. Το υπολόγιζε. Ήξερε όμως. Ακούστε τώρα παιδιά. Να δείτε πώς είναι. Ήξερε όμως ο Θεοδωρίδης. Θυμάστε μετά το παιχνίδι του Χαρισκάκη. Και λέει, τι λέει ο Σάββας ο μεγάλος. Ότι αν παίξει έτσι λέει ο Πανατολικός και στα υπόλοιπα παιχνίδια, υπόλοιπα, όχι με τον Εργοτέλη, να τον νοιάζει τον Εργοτέλη, παίξει δεν παίξει λοιπόν ή με την Ξάνθη. Υπόλοιπα εννοούσε τι, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Εάν παίξει έτσι λέει ο Πανατολικός δεν έχει να φοβάται τίποτα. Είδες, μάντησε ο Θεοδωρίδης ρε παιδιά. Το έχει λοιπόν, το ζητούμενο το έχει στο αίμα του, το ξέρει το ποδόσφαιρο. Και σου λέει ο Πανατολικός μπορεί να κάνει τη ζημιά. Να λοιπόν, μάντησε. Τώρα, εμείς βέβαια το αφήνουμε αυτό, γιατί εσείς μπορείτε να πείτε ότι πάλι μωρέ με τον Ολυμπιακό. Όχι μωρέ, δεν τα βάζουμε τον Ολυμπιακό. Απλά λέμε τώρα. Λέμε, κάνουμε τις σκέψεις τις οποίες κάνατε. Και να σας πω και κάτι. Εμείς εδώ, σε αυτή την πόλη, εκπομπές και τα λοιπά, δεν ακουμπάμε σε κανέναν Ολυμπιακό. Εμείς πρώτα πάνω απ' όλα έχουμε την ομάδα τη δικιά μας. Πανατολικός και στα μυαλά, τα μυαλά στα κάγκελα, όπως λέμε. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Γι' αυτό και λοιπόν λέμε για τον Ολυμπιακό και δεν καμιά φορά, αφού τα βλέπουμε ότι είναι κάτι πραγματάκια τα οποία δεν στεριώνουν, δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν τα κουκιά δηλαδή. Πώς λοιπόν μαντεύει ο Θεοδωρίδης να παίξει τα παιχνίδια και τα λοιπά. Τέλος πάντων, το αφήνουμε και αυτό
το κρίνετε μόνοι σας, να το κρίνετε. Τώρα, πάμε παιδιά, εγώ αυτό που πραγματικά δεν το κάνω καλαμπούρι. Αυτό που χάρηκα περισσότερο ήταν για τον Άλβες. Αυτό που χάρηκα πραγματικά και όλοι πρέπει να χαρούμε ήταν για τον Άλβες. Ένας ποδοσφαιριστής του Πανατολικού, ο οποίος δεν είναι τεμπέλης, δεν είναι κυφίνας. Ένας ποδοσφαιριστής του Πανατολικού που τρέχει. Εργαλείο. Τρέχει μέσα στο γήπεδο. Δεν του έλειπε το γκολ. Το χάρηκα πάρα πολύ. Τι να πούμε. Και έδωσε ένα τρίποντο που εκεί κανείς δεν το περίμενε. Να βάλει γκολ εκεί που κανείς δεν το περίμενε. Όλοι περιμέναμε. Α, λέγαμε λοιπόν μην βάλει στον Εργοτέλη. Α, μην βάλει λοιπόν σε κανέναν Όφη. Δεν το υπολόγιζε με τίποτα. Μάγια ήταν. Να, τα μάγια τα πήγαμε λοιπόν και τα λύσαμε. Ήταν εδώ μέσα. Ήταν μέσα, τα είχαν κουμμένα μέσα εδώ και ήταν μάγια του είχαν κάνει. Πού πήγε λοιπόν, πάνω, στο εδώ. Θέρμο, κάπου στο θέρμο, σε μια στο μάγες, θέρμο πάνω πήγαμε στη μάγισσα εκεί στην χαρτορίχτρα. Μέσα μάτους. Εδώ ήταν λοιπόν τα μάγια, τα λύσαμε. Να το πω. Να τα πω. Είδατε. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Τώρα εμείς βέβαια έπρεπε λοιπόν να βάλει γκολ ο Άλβες για να πέσουν τα γεφύρια της Σάρτας. Μέχρι τα γεφύρια. Γιάννος απέναντι στο Ριτάνς που είναι πολύ καλός. Σε αυτές τις φάσεις εκτελέσει πέναλτι. Εκτελεί ο Άλβες, πέρασε κάτω από το σώμα του Ριτάνς την μπάλα. 1-0. Στο 7 ο Πανετολικός παίρνει προβάδισμα. Από εδώ και πέρα να βρει τουλάχιστον τον Γκολτζή, γιατί πήρε και το βάπτισμα του γκολ. Πάσα πολύ ωραία του Νομπόα. Άλλη περίπτωση. Θα τα πούμε πιο κάτω βέβαια. Τώρα, για τον Δημητρόπουλο βέβαια τα είπαμε, ωραία δυστυχία σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημητρόπουλο, αν μας έπαιζες έτσι και στο Καραϊσκάκι θα ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, θα σου ξυρίζαμε λοιπόν το μουσάκι, θα σου το ξυρίζαμε, τώρα από εκεί και πέρα εντάξει, τώρα να μην σε βρούμε όμως, μην σε ξαναβρούμε στον δρόμο μας γιατί δεν ξέρουμε τι καπνό φουμάρει στα υπόλοιπα παιχνίδια και βέβαια, ναι, σωστό, λοιπόν και να πω και ότι λέτε να είναι αυτό το τρίποντο του Πανατολικού να είναι πρωτάθλημα για το Ολυμπιακό. Θα το δούμε. Θα το δούμε αργότερα, παιδιά. Θα το δούμε αργότερα. Αν το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού περνάει μέσα από αυτό το τρίποντο του Πανατολικού. Βέβαια που έκοψε. Και να πω και κάτι. Βλέπουμε λοιπόν σελίδες, site κτλ. Εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς να λένε. Αδικαιολόγητο σου πάω. Να γιατί έχασε ο ΠΑΟ. Σήκω πάνω γιατί τον είδα μια εφημερίδα λοιπόν είχε τον ΠΑΟ ξαπλωμένο. Σήκω ΠΑΟ λέει. Ξύπνα ΠΑΟ. Λοιπόν. Έχασε λέει τον, το πρώτο ημίχρονο ΠΑΟ. Λάθος του Άγγελου. Λοιπόν. Στον τόπο. Ξερός ο ΠΑΟ. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί δεν λέτε και τον άλλο που κέρδισε. Γιατί δεν λέτε για τον άλλον που κέρδισε, γιατί κέρδισε ο Πανατολικός, πώς κέρδισε ο Πανατολικός κτλ. Και λέτε όλοι για τον ΠΑΟ. Γιατί. Μόνος του έπαιζε ο ΠΑΟΚ, μόνος του έχασε. Κάποια ομάδα τον κέρδισε. Γιατί λοιπόν όλα για τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά και τον άλλο τον αφήνετε. Με την παρουσία του, με την ταχύτητά του. Γιατί δεν βάλετε λοιπόν ερωτηματικά για την ομάδα του Πανατολικού. Πώς κέρδισε ο Χάβος, λοιπόν να πάμε σε τέτοιες ερωτήσεις. Και βάζετε τον ΠΑΟΚ. Επειδή θεωρείτε βέβαια ότι είναι θεωρητικά μεγάλη ομάδα, έτσι. Αυτή ήταν η μεγάλη ομάδα. Την είδαμε λοιπόν τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά το παράπονο είναι ότι τα ΜΜΕ αναφέρονται μόνο στην ΙΤΑ. Δεν αναφέρονται μόνο στην νίκη του Πανατολικού και είναι κρίμα αυτό. Γιατί είπαμε και πάλι, έχασε ο ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τώρα να πούμε παιδιά ότι γιατί φωνάζει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ακούσανε, βέβαια αυτό δεν το είχαν μυριστεί για τον Τζεγουέλ. Φωνάζει σήμερα για τον Μπέρναλ και τα λοιπά. Δεν πειράζει, ας φωνάζει. Γιατί και εμάς, να πούμε. Γιατί και εμάς προχθές δεν είδαμε να φωνάζουν λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι της τηλεόρασης. Θα μου πείτε δεν είχαν εκπομπή τη Δευτέρα. Να φωνάζουν γιατί ακύρωσε λοιπόν τον γκολ του Πανατολικού με τον Ατρόμητο. Δεν είδα να το λέει κανένας, να το φωνάζει. Δεν είδα λοιπόν αυτούς τους πρίτανης λοιπόν της διαιτησίας, τον κύριο Μπαρούχα, τους άλλους, να λένε γιατί ακύρωσε τον γκολ λοιπόν με τον Ατρόμητο. Δεν το σας είδα. Τώρα απλά μας λέτε ότι ήταν μπέρα του Ετσεκουέλ. Και μα ήταν. Ξέρετε που το γράφουμε εμείς αυτό. Να μην το πω λοιπόν και μας κόψουνε στον αέρα. Εκεί το γράφουμε. Έτσι δεν είναι.
Έτσι, μιλάω, έτσι, μιλάω σωστά. Μπράβο. Να πάρουμε μια ανάσα. Πάμε μια ανάσα ή να δούμε λίγο, Κώστα, να δούμε λίγο στιγμιότυπα. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα. Ναι, πάμε να δούμε λίγο τα στιγμιότυπα. Ουδής απομάκρυνε. Ο Δημητρόπουλος καταλαγγίζει πέναλτι. Ο Αθανασιάδης διαμαρτύρεται στο 5ο λεπτό αυτή η φάση. Και κίτρινη κάρτα στον Αθανασιάδη για διαμαρτυρία. Ξανά από την εκτέλεση φάουλ του Μαρτίνες στις μάχες στην περιοχή, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Ο Αθανασιάδης με τον Κούσα ήταν στη φάση. Ο Δημητρόπουλος δίνει πέναλτι και βγάζει κίτρινη κάρτα στον Στέφανο Αθανασιάδη. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Πανετολικού να ανοίξει το σκορ. Ο Άλβες έχει πάρει την μπάλα, ο Βραζιλιάνος, απέναντι στον Ιτάνς που είναι πολύ καλός σε αυτές τις φάσεις, εκτελέσει πέναντι, εκτελεί ο Άλβες, πέρασε κάτω από το σώμα του Ιτάνς η μπάλα, 1-0. Στο 7 ο Πανετολικός παίρνει προβάδισμα. Πάσα πολύ ωραία του Νομπόα, ο Μακ κάνει ωραία ενέργεια και ισοφαρίζει στο 73 το 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά για το δικέφαλο στο δεύτερο ημίχρονο. Μπαίνει ο Μακ και κάνει διαφορά στο παιχνίδι με την παρουσία του, με την ταχύτητά του, με τις κινήσεις του χωρίς μπάλα και βέβαια και με τον γκολ που πετυχαίνει στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μαρτίνες στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ των φιλοξενούμενων. Δεν φεσύγησε στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Δίνει συνέχεια ο Ιτάνς. Ο Άλβες θέλει να βγει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Ιτάνς δεν βγήκε. Πέρασε ο Άλβες. Πλάσαρε 1-2. Στο τέταρτο των καθυστερήσεων ο Πανετολικός πετυχαίνει δεύτερο γκολ με τον Άλβες. Ο Άλβες δεν είχε σκοράρει μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα και πετυχαίνει 2 γκολ στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ σε στιγμή που ο δικέφαλος είχε ανέβει ψηλά. Πίεζε για να πετύχει το νικητήριο γκολ. Πίεζε για να πετύχει εκείνο το δεύτερο του γκολ. Δέχτηκε όμως με αυτή την αντεπίθεση του Πανετολικού και με τον... Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες ραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα.
Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μια δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγριμίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και ενδιαφέρον που κράτησε αμύωτο το βλέμμα του φιλάθλου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, θα έλεγα. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, κάθε ομάδα έχει από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι σαφέστατα ήταν καλύτερος ο Πανετολικός. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για γκολ. Καταφέραμε, προηγηθήκαμε νωρίς το σκορ, αλλά από εκεί και πέρα το ευχάριστο ήταν ότι δεν κλειστήκαμε πίσω. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πολλά μέτρα μέσα στο γήπεδο. Γυρίσαμε επικίνδυνα για μας πίσω στη μεγάλη περιοχή και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με τις μεγάλες μπάλες είτε από τα πλάγια είτε από τον άξονα του ΠΑΟΚ να δεχθούμε πίεση, να δεχθούμε την ισοφάριση και νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο έπαιξε καταλυτικό ρόλο η παρουσία του Μαλεζά στον αγωνιστικό χώρο. Όλα έδειχναν ότι το μάτς πήγαινε για ισοπαλία, αλλά ήρθε ένα γκολ στις καθυστερήσεις του Άλβες που μας δίνει μια μεγάλη νίκη. Γιατί αυτές οι νίκες σίγουρα δυναμώνουν την ψυχολογία της ομάδος και μας δίνουν όθηση για τη συνέχεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στα παιδιά για την προσπάθεια που έκαναν, γιατί ακόμα δεν μπορούμε, ίσως και εγώ, να καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχίας, γιατί το να κερδίσεις στην Τούμπα, το ξέρουμε όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ευχηθώ τα καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Αυτά. Αυτή τη νίκη ο Πανετολικός την έψαχνε στο Καρασκάκη. Ναι. Την πήρε στην Τούμπα, γενικώς έψαχνε μια μεγάλη νίκη. Πιστεύετε ότι αλλάζει και η ψυχολογία της ομάδας μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Δηλαδή είναι η ώρα ο Πανετολικός να κάνει το βήμα παραπάνω? Ναι, σίγουρα, γιατί όπως σας είπα, δίνει ψυχολογική όθηση στους παίκτες. Νιώθουν καλά όταν αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι και εκεί, γιατί το έδειξε το παιχνίδι τηλεόραση, σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Δεχθήκαμε ένα γκολ το 69 και το δεύτερο στις καθυστερήσεις. Και παίρνεις τη νίκη μέσα στην Τούμπα, αυτόματα αποκτάς ψυχολογικό αβαντάζ. Εκτός από την καλή εμφάνιση της ομάδας σας, κύριε Χάβο, υπήρχε και κάποιος άλλος παράγοντας που βοήθησε την ομάδα να φύγει νικήτρια από το γήπεδο? Γιατί αντιμετωπίζοντας και τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκη και τον Πάο Τούμπα, είχατε σαφώς δύο διαφορετικές εικόνες. Όχι από την εμφάνιση της ομάδας, από άλλους παράγοντες του αγώνα. Κοίταξε, τώρα με βάζετε σε ένα τρυπάκι να δώσω μια απάντηση η οποία θα στεναχωρήσει πολλούς, άλλοι θα χαρούνε. Εγώ δεν θέλω να συμμετάσχω σε τέτοιες διαδικασίες. Εγώ κοιτάω την ομάδα μου. Εγώ κοιτάω το καλύτερο για τον Πανετολικό και από εκεί και πέρα ότι μας δώσει ο Θεός. Κύριε Χάβο, επειδή στο πρώτο ημερόνιο κυριαρχήσατε, πώς επετέχετε? Γιατί είναι σπάνια εικόνα μια ομάδα να παίζει έτσι στον ΠΑΟΚ εδώ στο πρώτο ημερόνιο. Κοιτάξτε, αν δούμε το παιχνίδι. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Εγώ κοιτάζω, σας είπα, την ομάδα μας. Παίζοντας με τον Ατρόμητο τη Δευτέρα σε ένα βαρύ γήπεδο και νομίζω ότι το έχετε δει το παιχνίδι σαν δημοσιογράφοι. Έχεις κατοχή μπάλας 66-34. Δημιουργείς ευκαιρίες. Κάνεις γκολ που δεν μετράει. Κάνεις πάρα πολλές φάσεις. Και το Σάββατο ξαναπαίζεις σε ένα βαρύ τερέν και η ομάδα μπορεί και αντιδράει έτσι. Νομίζω ότι αρχίζει και δείχνει ότι ο Πανετολικός αποκτάει καταρχήν σταθερότητα, σοβαρότητα και το σεβασμό των αντιπάλων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επειδή έχετε κάνει και εσείς πρωταθλητισμό με τον ΠΑΟΚ, πιστεύετε ότι είναι η ώρα φέτος να το πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ ή μετά από μια τέτοια ήττα όπως η σημερινή και ένα προβάδισμα που έχει ο Ολυμπιακός παραμένουν πολύ δύσκολα τα πράγματα? Κοιτάξτε, σίγουρα όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και η διαφορά ήταν στους δύο βαθμούς, κάθε γκέλα που γίνεται είτε εντός είτε εκτός είναι πρόβλημα. Και σίγουρα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα όσο περνάνε οι αγωνιστικές και χάνεις μέσα στο σπίτι σου. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ νομίζω ότι δεν τελείωσε τίποτα ακόμη. Υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα του ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα, εγώ εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. We'll be right back.
Παμεστοίχημα.gr. Το αγαπημένο σας παιχνίδι, τώρα και στο διαδίκτυο. Κόουτς, είναι προφανές ότι στο σημερινό αποτέλεσμα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το πρώτο ημίχρονο και ότι η ομάδα έχει γίνει μια κακή εικόνα, τουλάχιστον όπως την είδαμε. Ποια είναι η δική σας εξήγηση έτσι, για αυτό το χαμένο 45 λεπτό? Κοιτάξτε, ήταν πολύ, πολύ άσχημο αυτό που έγινε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί εμείς είπαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι σαν να ήταν το τελευταίο και δυστυχώς μπήκαμε πολύ νοθρά. Δεν βάλαμε τα πόδια μας, δεν κάναμε τίποτα σωστά. Και χάσαμε ένα ημίχρονο, σύν το ότι δεχτήκαμε και ένα γκολ το οποίο εκνεύρισε κατά κάποιο τρόπο και την ομάδα. Αλλά σήμερα γενικά είναι μια κακιά μέρα, παιδιά. Είναι κακιά μέρα για όλους μας. Δεν πήγε τίποτα σωστά, ακόμα και όταν η ομάδα ισοφάρισε και μπορούσε να βάλει γκολ. Όλες οι κόντρες, όλα ήταν εις βάρος μας σήμερα. Έτσι ήθελε η Παναγιά να γίνει. Και βέβαια για όλο αυτό, την εικόνα, η ευθύνη είναι δική μου καθαρά. Αλλά θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη και στα παιδιά και στην ομάδα. Αλλά πιο πολύ έχω εμπιστοσύνη στην Παναγία ότι στο τέλος θα μας τα δώσει. Δεν το βάζω. Άγγελε, πες αλεύρι, η Παναγιά σε γυρεύει. Τι νόμιζες, θα την έχεις πάντα γκαζέ? Δεν έχουμε εμείς, την κρατήσαμε εδώ στο Αγρίνιο η Παναγιά. Δεν έφυγε ρούπι, δεν κουνήθηκε καθόλου λοιπόν. Την κρατήσαμε εδώ και μη σου κάνει τα χατήρια. Τι νόμιζες, φίλε Λάδα την έχεις? Ε, αγκαζέ θα πηγαίνετε λοιπόν την Παναγιά, την κρατήσαμε εδώ Άγγελε. Τι να κάνουμε λοιπόν, τι να κάνουμε, μια φορά να δουλέψει και για εμάς η Παναγιά, όχι όλο για σένα. Λοιπόν, πήρες πολλούς βαθμούς με την Παναγιά, να πάρουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά, για μια ακόμη φορά, και εσείς βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο του σταθμού, έτσι. Ναι, το βλέπετε βέβαια, έτσι το βλέπετε, από κάτω περνάει εδώ, τον ΟΠΑΠ, ο οποίος βέβαια και αυτή τη φορά μας έχει στείλει 12 προσκλήσεις, τις οποίες βέβαια είναι για εσάς. 12 προσκλήσεις δικές σας, να μας πάρετε απλά τηλέφωνο, να δηλώσει συμμετοχή, τίποτε άλλο. 12 πρώτα τηλέφωνα τα οποία θα σκάσουν, θα πάρουν λοιπόν από μια πρόσκληση για τον αγώνα με τον Εργοτέλη. Και το λέμε για μια ακόμη φορά, ευχαριστούμε για την καλή χειρονομία την οποία κάνει ο ΠΑΠ προς τους φιλάθλους του Πανατολικού, μέσω εμάς. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα, μια και αναφέραμε αυτό, γιατί δεν έρχεστε γήπεδο? Γιατί δεν έρχεσαι, κρυώνεται? Να μην φορέσετε τίποτα παραπάνω λοιπόν. Γιατί δεν έρχεσαι? Τι άλλο μπορεί να ζητάτε ρε παιδιά? Μάλλον να το πω στον πληθυντικό, τι άλλο μπορούμε να ζητάμε από αυτή την ομάδα? Τι άλλο μπορούμε να ζητάμε? Το καλύτερο ποδόσφαιρο παίζει. Δεν κάνει θελήματα. Δεν κάνει θελήματα σε κανένα. Λοιπόν, χαμήλωσε τα εισιτήρια του αφεντικό για να έρχεσαι στο γήπεδο. Λοιπόν, βάζει τον πύχη της Ευρώπης. Ομάδα χωρίς προβλήματα. Τι άλλο θέλετε λοιπόν? Και βλέπουμε συνέχεια από την τηλεόραση να κυτριζούν τα καθίσματα. Τι άλλο μπορεί να ζητάτε από αυτή την ομάδα? Και το λέω πάλι, γιατί δεν έρχεσαι στη γήπεδο? Τι άλλο? Θα μου πείτε, πρώτα ήταν ακριβά τα εισιτήρια και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα λοιπόν με ένα ταλιράκι μπορεί να πάτε λοιπόν και να το δείτε. Κουκλοθέατρο να πάτε, ξέρετε πώς πληρώνετε. 7 και 8 ευρώ. Αλλά και πάλι με την πορεία την οποία κάνει ο Παναθηναϊκός, τι έπρεπε να δει, να παίζουμε λοιπόν? Τελικό Champions League έπρεπε να παίζουμε για να έρθείτε στο γήπεδο. Στη Β' Εθνική ήταν περισσότεροι όταν έκανα πρωταθλητισμό. Να μου πείτε, ναι, πουλάει ο πρωταθλητισμός. Αλλά εντάξει, εδώ τι πουλάει. Ομάδα της επαρχίας με δεύτερη χρονιά στη Α' Εθνική κατηγορία και κυνηγάει ακόμα και την τέταρτη θέση. Την τέταρτη. Εγώ δεν σας λέω την πέμπτη. Την τέταρτη. Έχει τίποτα το ιδιαίτερο ο Αστέρας Τρίπολης? Έχει τίποτα καλύτερο από τον Πανατολικό? Εγώ πάω στην τέταρτη θέση. Θα μου πεις ξαφνικά λοιπόν βγάζεις φτερά. Δεν βγάζω. Βλέπω λοιπόν το ποδόσφαιρο που παίζει κάθε ομάδα. Το ποδόσφαιρο που παίζει κάθε ομάδα. Και το λέω και πάλι. Το καλύτερο ποδόσφαιρο το παίζει ο Πανατολικός αυτή τη στιγμή. Τι άλλο έχετε? Τι άλλο λοιπόν θέλετε από αυτή την ομάδα? Απλά το λέω γιατί όταν βλέπουμε
και παίζουμε στο γήπεδό μας και κυτριζούν τα καθίσματα, είναι λιγάκι λοιπόν ανάποδο. Τώρα, να σας πω ότι ο Περέιρα, παιδιά, είχε καρφωθεί λοιπόν στην τηλεόραση, έβλεπε το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πανατολικό, σπιθαμή προς σπιθαμή, κατέγραφε, έγραφε λοιπόν, έγραφε σε γνωστό ξενοδοχείο του Πειραιά, λοιπόν είχε κλειστεί μαζί με ολόκληρο το team, το προπονητικό, έγραφε, ξανάγραφε, ξανάγραφε, λοιπόν, γιατί όπως ξέρετε την επόμενη αγωνιστική, την Τετάρτη, Κυριακή παίζει μέσα στην Τούμπα ο Ολυμπιακός, παίζει μέσα στην Τούμπα και έπρεπε τώρα να γράψει. Να γράψει, γιατί φοβήθηκε να ανέβει στην Θεσσαλονίκη, γιατί μην τον πάρουν μυρωδιά οι παγκοσμίες και τους σπάσουν στο ξύλο, καταλαβαίνετε λοιπόν, και έκατσε στον Πειραιά εκεί και τα έγραφε. Αυτά τώρα, για την Παναγιά τα είπαμε, τι να πούμε τώρα, η Παναγιά, Άγγελέ μου, δεν δίνει παιχνίδια, δεν κερδίζει παιχνίδια, πρέπει λοιπόν να φτιάξει και την ομάδα. Δεν αρκεί λοιπόν να λες ότι εγώ φταίω, εγώ παίρνω την ευθύνη κτλ. Πρέπει να έχει και την ομάδα. Τώρα, γιατί αργοπορείς να τη φτιάξεις την ομάδα ή έτσι όπως θέλεις να τη φτιάξεις εσύ, εμείς απλά λέμε ότι σας βάλαμε λοιπόν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ζημιάριδες είμαστε. Ναι, τους βάλαμε τώρα και κάνουν ανακοινώσεις μεν, ανακοινώσεις δε. Γίνεται χαμός τώρα με ανακοινώσεις, με κάποια ακαδημία που πήγαν λοιπόν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και την πέσανε εκεί σε κάτι μικρά παιδιά, ακαδημία του Ολυμπιακού. Δεν έγινε κάποιο παιχνίδι και γίνεται χαμός από δηλώσεις. Εμείς δεν έχουμε ιδέα, δεν φταίμε κτλ. Ο Ολυμπιακός λέει. Φτάνει μέχρι εδώ και τα λοιπά. Έτσι είναι τώρα. Και θα σας πω και κάτι. Είδατε λοιπόν, παιδιά, τι χρυσές δουλειές κάνει ο πάγκος του Πανατολικού. Ο πάγκος, γενικά ο πάγκος. Όσο δεν είχαμε πάγκο, βλέπαμε λοιπόν, τα βλέπαμε όλα μαύρα και άραχνα. Κοιτάζαμε πίσω μας και βλέπαμε μαυρίλα. Είδατε λοιπόν στην Τούμπα τι ωραία ήταν. Λοιπόν, και Έρος Κουσέδα είχαμε. Και Βασιλείου είχαμε. Και Θεοδωρίδη είχαμε. Και Μαλεζά είχαμε. Δηλαδή, είχαμε αλλαγές να κάνουμε. Και αυτό που λέμε πολλές φορές. Ότι ο πάγκος της κάθε ομάδος δίνει πρωταθλήματα. Δίνει βαθμούς, παιδιά. Δίνει βαθμούς, αλλά εκά θα το πω. Όσο δεν είχαμε, τι να πούμε τώρα. Όχι ότι θέλω να υποτιμήσω τα μικρά παιδιά του Πανατολικού. Προς Θεού, ταλέντα είναι, προσπαθούν να πιάσουν την κορυφή, να πιάσουν μια θέση. Όχι, προς Θεού. Απλά όμως, όταν έχεις παίχτες πρωτοκλασσάτους, αλλά και σε κάθε θέση αυτό που λέμε διπλοθεσίες. Έχεις και εσύ να κάνεις λοιπόν το κονέ σου. Έχεις να κάνεις λοιπόν τα σκέρτα σου. Έχεις να φτιάξεις το παιχνίδι. Έχεις να το κρατήσεις το αποτέλεσμα. Έχεις να παίξεις πιο επιθετικά. Ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις την αντίπαλη ομάδα. Πότε θα παγώσεις το παιχνίδι. Ποιος παίχτης θα μπει να κάνει καταστροφικό παιχνίδι. Έχεις τα. Όταν δεν έχεις όμως πάγκο. Δυστυχώς τα πράγματα είναι άσχημα. Και τώρα σε αυτή την εποχή έδειξε ότι ο Πανατολικός τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα να έχει πάγκο και ο προπονητής να κουμαντάρει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά όπως θέλει αυτός για να κερδίζει τους κατάλληλους βαθμούς. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Τι έχουμε διαλυματάκι? Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και εδώ είμαστε πάλι, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το διαφημιστικό μας διαλυματάκι, λοιπόν δεύτερο ημίχρονο. Παιδιά, και πάλι για μια ακόμη φορά έτσι θα σας πούμε ότι, όπως βέβαια το είπαμε και από την αρχή, όσοι μας βλέπετε αυτή τη στιγμή μπορείτε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο σταθμό, το τηλέφωνο το βλέπετε λίγο πολύ έτσι, κοιτά αν πάω καλά, να έχετε μια πρόσκληση για τον αγώνα του Πανατολικού την Τετάρτη με τον Εργοτέλη. Είναι μια χειρονομία η οποία πραγματικά από την αρχή του πρωταθλήματος μας την παρέχει ο ΟΠΑΠ και βέβαια τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον ευχαριστούμε πολύ και είναι για σας. 12 προσκλήσεις λοιπόν, όποιοι πάρουν πρώτη έτσι Κώστα, 12 πρώτη λοιπόν. Τις προσκλήσεις βέβαια θα σας πούμε στο τηλέφωνο όπου θα μπορέσετε να τις παραλάβετε. Αυτά τώρα, εμείς ξαναπροχωράμε, παίρνουμε και πάλι να κλείσουμε πλέον το θέμα του αγώνα του Πανατολικού, έτσι έχουμε παιχνίδι την Τετάρτη σε δύο μέρες, να σας αφήσουμε αυτά λίγο πίσω γιατί καμιά φορά ξέρετε οι πανηγυρισμοί βγαίνουν και σε ξινό. Ας τα αφήσουμε λοιπόν, το πόνο που έχουμε να σας πούμε είναι ότι για την πέμπτη θέση, παιδιά, έχουμε πάρα πολλούς μνηστήρες. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι λοιπόν ο Ατρόμητος, είναι η Ξάνθη, η οποία βλέπουμε ότι έχει ειδικά ένα πολύ καλό σύνολο
ένα πολύ καλό σύνολο και μια πολύ καλή χημεία. Λοιπόν, απέκτησε τον Παναθηναϊκό, πήρε διπλό μέσα στη Λιβαδιά, πάει πάρα πολύ καλά, έκανε και μια μεταγραφή σήμερα αυτή που χρειαζόταν. Πήρε λοιπόν τον Παπάζογλου στα αμυντικά του καθήκοντα και δεν είναι σαν ομάδα, δεν είμαστε μόνο εμείς. Και βέβαια δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός ούτε τα Γιάννα, αλλά ούτε και τη Βέρεια. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πέντε ομάδες να κυνηγάμε μια θέση. Έχουμε δηλαδή δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά, έτσι, και έχουμε καιρό να τα πούμε εδώ. Έχουμε Τετάρτες, έχουμε Παρασκευές, έχουμε την άλλη εβδομάδα κτλ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση όσον αφορά για τη διαιτησία και λέει, βέβαια, τα φιλικά σφυρίγματα, λέει, προς τον Πανατολικό. Τα φιλικά σφυρίγματα για τον Πανατολικό. Τέλος πάντων, μην επανερχόμαστε πάλι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να λέει ότι είχαμε απέναντί μας, λέει, μια από τις πιο φορμαρισμένες και καλοδουλεμένες ομάδες με σχέδιο, πίστη, και έδειξε ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν. Εμείς μόνο αυτό κρατάμε. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ό,τι θέλουμε κρατάμε. Ό,τι γουστάρουμε κρατάμε. Εμείς κρατάμε αυτό. Ότι είμαστε μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες, ότι έχουμε πίστη, σχέδιο και δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Τώρα, αν θέλει να κάνει παράπονο στην διαιτησία, ας κάνει λοιπόν στην ΚΕΔ. Μας εδώ, δεν μας εδώ. Εμείς έκαναμε την προηγούμενη αγωνιστική, όταν το γκολ που δεν μέτρησε ο κύριος Δασκαλόπουλος, λοιπόν, δεν μας άκουσε κανένας. Γιατί λοιπόν, κάντε παράπονα στο δήμαρχο. Τα παράπονα σας στο δήμαρχο τώρα. Λοιπόν, πάμε εμείς να ξεφύγουμε για αυτό το θέμα και βέβαια, παιδιά, να σας πω τώρα ότι, ακούστε. Βέβαια, οι δηλώσεις πάνε και έρχονται, λοιπόν. Ο Χάβος λέει ότι κερδίσαμε, όπως το ακούσατε εκεί στην εκτίμηση. Ο Στεφανάκος λέει περιμέναμε περισσότερη πίεση από τον ΠΑΟΚ, αλλά τι πίεση? Τι αρτηριακή πίεση? Τι, που είδες καμιά πίεση? Τίποτα. Και μια, εκεί που έγινε μια αναμπουμπούλα, εσύ, Στεφανάκου, πήγες να την κάνεις πάλι εκεί, αφαιρέθηκες λίγο, θα γυρίσει την μπάλα. Από εκεί πέρα ποια πίεση? Αυτό ήταν. Και ο Άλβες, ο οποίος βέβαια είπε ότι αν είχα βάλει γκολ και άλλα, λέει, θα ήμασταν πάρα πολύ ψηλά. Φανταστείτε που θα ήμουν. Τι να το κάνω. Τώρα όμως πουλήσαμε τα μάγια με την μπάλα. Τα είδες έτσι? Τώρα πουλήσαμε τα μάγια με την μπάλα. Τώρα λοιπόν δεν έχουμε ανάγκη ούτε Μορένο ούτε τίποτα. Και να πω ρε κάτι ρε παιδιά. Τι έγινε μαζί το Μορένο? 15 μέρες πίσω λέει τώρα θα πάμε. Άντε. Έτσι λέει το ιατρικό team. 15 μέρες πίσω. Τι είναι αυτό τελικά? Τι είναι αυτό? Το είπαμε και την προηγούμενη. Κουτσό άλογο ήρθε τελικά εδώ. Ήξερε η Μπράγκα και μας τον έδωσε. Πάρτε τον και σε λίγο καιρό θα είναι απόν. Όπως έγινε λοιπόν και με τη Λιβαδιά με τον Μπόι. Ξέρω εγώ τι να πω. Και τώρα προχθές είδατε λίγο έβαλε τον Ρουσκουσέδα μέσα. Τραυματίστηκε κι αυτός. Πότε έπαιξε ο Ρουσκουσέδα και τραυματίστηκε? Προχθές λοιπόν τραυματίστηκε. Α, έπαιξε 10 λεπτά, τραυματίστηκε αυτός. Τέλος πάντων. Σημασία πάντως παιδιά ότι έχουμε αυτή τη στιγμή υλικό. Έχουμε υλικό, καλά είμαστε, έτσι, έχουμε λοιπόν τον πάγκο μας, προχωράμε κτλ. Τώρα, από εκεί και πέρα είπαμε να αλλάξουμε λίγο σκηνικό και να σας πούμε ότι προσοχή στις αγαθοεργίες, παιδιά. Ο Πανατολικός, λίγο πολύ, το ξέρουμε ότι είναι μια πονόψυχη ομάδα. Πονάει. Μη δει λοιπόν άνθρωπο να είναι λοιπόν στο χώμα. Κάνει το παν να τον ανεβάσει. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Από αρχαιοτάτων χρόνων. Όποια ομάδα ήταν στον πάτο, κάτω, τελευταία, του έδινε φιλή ζωή ο Πανατολικός. Και του λέω αυτό βέβαια για την Τετάρτη. Μη μας βγει ξινό τα πανηγύρια κτλ. Ξέρουμε ότι πέρυσι ο Εργοτέλης ήρθε εδώ και παράλληλα μας πάρει και το παιχνίδι. Ο Εργοτέλης, ποιος ο Εργοτέλης την περσινή χρονιά? Που και πέρσι είχαμε πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό λέω, να μην θυμηθούμε ομάδες τώρα. Έτσι, Θύελλα Πατρών, εκεί, Βάρδες και αυτά, πω, Πρέβεζες. Να μην τα θυμηθούμε πάλι τώρα, πέσει το διάλογο. Προσέξτε όμως, παιδιά, προσέξτε, γιατί το έχει άγριο το μάτι ο Εργοτέλης. Δεν θα έρθει εδώ ούτε να κάνει περίπατο ούτε τίποτα. Και αν μας πετύχει εμάς πάνω στα κλαρίνα και στα αυτά, εκεί λοιπόν. Στα πανηγύρια είναι δύσκολο. Ας το προσέξουμε, γιατί καμιά φορά από τέτοιες ομάδες την πατάς. Βέβαια θα έχουμε και απουσίες, έτσι, θα τα πούμε πιο κάτω. Έτσι θα έχουμε τον Ετζεγκουέλε, ο οποίος θα απουσιάσει. Θα έχουμε τον Κέβιν και τον Μίγα, ο οποίος βέβαια εκτείνουν ποινή από τις κίτρινες κάρτες σε αυτό το παιχνίδι.
ο Κέβιν συμπλήρωσε 7, θα απουσιάζει και από άλλο παιχνίδι. Απλά θα έχουμε και κάποιες απουσίες. Έχουμε και τους τραυματισμούς. Να τώρα ο Ρουσκουσέδα. Να πάλι ο Μορένο. Να λοιπόν ο τερματοφύλακας ο Ραφαέλ που βέβαια μπήκε λιγάκι στο πρόγραμμα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι έτοιμος την Τετάρτη. Πάλι λοιπόν ο γαμπρός μας θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Και βέβαια να σας πω και ότι ο περιβόητος έκανε λοιπόν του Παν να πάει στην Μυτιλίνη. Να πάει στη Μυτιλίνη, ναι, πάει εκεί. Έλεγε ότι πω, τα έχασε η γυναίκα μου με το σπίτι που του πήραν εκεί, που του νοικιάσανε κοντά στη θάλασσα, για τον Καμαρά μιλάω. Ναι. Πήγε λοιπόν στην αυτό, πήγε λοιπόν, πρίστηκε η κοιλιά του στη Σαρδέλα και στο πλωμάρι και τελείωσε αυτό, ήταν τελείωσε. Σήμερα λοιπόν, αλλά η μεταγραφή του έγινε στο αψισβήσι, Κώστα. Αψισβήσι. Έφυγε λοιπόν, ναι, τελευταία μέρα σήμερα των μεταγραφών. Ό,τι πήρατε, παιδιά. Μέχρι το βράδυ στις 8 τελείωσε κιόλας. Τελείωσε. Ναι. Τελείωσαν κιόλας οι μεταγραφές. Ό,τι πήρατε. Άλλοι δεν θα μπορέσετε. Το καλοκαίρι μετά. Και βέβαια μιλάω για τον Καμαρά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Έμεινε ελεύθερος, κινεί στην ενέση το συμβόλαιό του από την Καλονή, αλλά βρήκε ομάδα στο Άψης Βίσε. Β' τεχνική, στη Λαμία πήγε λοιπόν ο Καμαρά. Στη Λαμία ο Καμαρά, παιδιά. Να δούμε λοιπόν, είναι ο πέμπτος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του Πανατολικού και αγωνίζεται στη Λαμία. Πανατολικό στη Λαμία, παιδιά. Από δήμαρχος Κλητήρας. Από δήμαρχος Κλητήρας. Εντάξει, να σου πω κάτι, Κώστα, ο Καμαρά τώρα ξέρεις τι κάνει, τελευταία ένσημα. Όπου τα κουνομήσει, πάει 6-7 μήνες, τελευταία ένσημα, ό,τι κουνομήσει να μάσει και να πάει λοιπόν στην πατρίδα του, έτσι, να πάει στο καλό του. Γαλλία, θέλω, από έχει και σχολεία. Εμείς δεν έχουμε σχολεία εδώ, πώς να το κάνουμε. Δεν έχουμε σχολεία, θα πάει λοιπόν, θα φύγει, θα κουνομήσει ορισμένα χρήματα. Μπορεί να τον δεις να αγωνίζεται και του χρόνου Β' εθνική, Γ' εθνική, έτσι. Γιατί ακόμα κρατάει λίγο αυτά. Πάντως σημασία έχει, παιδιά, είπαμε. Η Λαμία Πανατολικός και άλλος Πανατολικός εκεί. Τι να κάνω. Πάμε τώρα να δούμε την Τετάρτη. Πανατολικός Εργοτέλης Ζαχαριάδης θα είναι ο διαιτητής από τη Μακεδονία. Κούλα Χασάν ο πρώτος βοηθός του και ο Μπαλτάς από την Αχαΐα ο δεύτερος. Τα υπόλοιπα παιχνίδια βέβαια είναι Πας Βέρεια Αρετόπουλος. Από τα Τρίκαλα, Πανθρακικός Καλονί είναι ο Κίζας από τη Δράμα, Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι ο Μίτσιος από την Ήπειρο, Κέρκυρα Λεβαδιακός είναι ο Μάνταλος από την Καβάλα, Ξάνθη Πανιώνιος ο Λαμπρόπουλος από την Ηλία, Αστέρας Πλατανιάς ο Θάνος από τα Γρεβενά, ναι, μας χωροέδιψες τώρα, ναι. Και έχουμε, να το λοιπόν, Όφι Πάο, να το που λέγαμε, Όφι Πάο. Είναι ο κύριος Κομίνης, διαιτητής, από τη Θεσπρωτεία. Είδατε λοιπόν ο Όφι. Ορίστηκε. Θα παίξει κανονικά ο Όφι. Δεν θα κουράσει τώρα, δεν θα κουράσει ρε παιδιά. Δεν θα κουράσει δηλαδή τον Πάο για να τον βρει λίγο κουρασμένο Ολυμπιακός λοιπόν την Κυριακή. Προς Θεού δηλαδή. Προς Θεού. Και θέλω να πω και κάτι. Πού τα βρήκε τα λεφτά τώρα. Πλήρωσε. Για να παίξει πλήρωσε. Για να παίξει πλήρωσε ή έδωσε προκαταβολές. Πού τα βρήκε αυτά τα κολόλεφτά τώρα. Πέστε μου, πού τα βρήκε. Ε, και σου λέει, και ένα χ να κάνει, και ένα χ να πάρει ο Όφι. Λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ, θα βαράνε οι σιρήνες από τα βαπόρια στον Πειραιά. Θα βαράνε οι σιρήνες και ένα χ να κόψει. Και ένα χ. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, άσου. Το λέμε ρε παιδί μου, γιατί και ο Όφι δεν είναι σε καμιά πολύ, ξέρεις, κατάσταση. Και ένα χ σου λέει να πάρει, λοιπόν, θα βαράμε τις κόρνες στο λιμάνι. Αυτό είναι. Είδατε. Σας τα λέω εγώ. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο. Τα θελήματα που κάνουν οι ομάδες. Ακούστε τώρα. Πήρε τον Μπεν Ολυμπιακός για να παίξει το καλοκαίρι. Πήρε τον Μπεν Ολυμπιακός για να παίξει το καλοκαίρι από τη Βέρεια. Και χθες ο προπονητής δεν το έβαλε να παίξει. Είδατε που σας λέω εγώ τα θελήματα. Τα χατήρια. Δηλαδή τώρα μεθαύριο θα πάει ο Παναθηναϊκός στη Βέρεια ή πώς θα το παίξει. Θα πει α, ο Καλτσάς δεν παίζει. Γιατί είναι δικό του ποδοσφαιριστής. Αυτά είναι τα χατήρια, παιδιά. Έτσι δεν γίνεται ποδόσφαιρο. Έτσι να το βαράς από κατά ή σαν το χταπόδι δεν γίνεται ποδόσφαιρο. Όταν λοιπόν έχεις απλωμένους ποδοσφαιριστές σε κάθε ομάδα, δεν γίνεται έτσι. Πώς να το κάνω. Γι' αυτό είπα την προηγούμενη εκπομπή. Ας το φέρει αυτό το θέμα ο δικός μας πρόεδρος στην Super League, στο συνεταιρισμό. Να σταματήσουν οι δανεισμοί ποδοσφαιριστών από ομάδα σε ομάδα. Ειδικά στην ΑΕ κατηγορία.
Δώσ' τους το να μέθεις το ρουσεϊκόν. Άρα μην τον δίνεις λοιπόν σε άλφα. Δεν γίνονται, ναι, δεν γίνονται. Αυτό ήθελα να σας πω. Τώρα να σας πω ότι τα εισιτήρια, παιδιά, του παιχνιδιού της Τετάρτης είναι λοιπόν, όπως είπαμε, 5 ευρουδάκια. Τα 5 ευρουδάκια τα αυτοί. Από και κάτι, ρε πρόεδρε. Μάλλον τα καιρικά φαινόμενα σε εκδικούνται. Από την ώρα που έβαλες λοιπόν χαμήλωσε το εισιτήριο, λοιπόν, πλάκωσε ανάποδα ο ουρανός. Ανάποδα ο ουρανός. Λες και το κάνει επίτηδες για σένα που έβαλες το φθηνό εισιτήριο. Τι να πω. Τέλος πάντων, πάντως 5 ευρουδάκια είναι, 10 παιδιά, έτσι, 10 από εδώ, 10 από εκεί στην παλιά εξέδρα, 15άρια. Λοιπόν, καλά τα εισιτήρια και να μην έχουν και παράπονο. Να μην έχουν και παράπονο, έτσι, προς Θεού. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, εσείς που περιμένατε λοιπόν άλλα πράγματα, αθωώθηκαν. Αθωώθηκαν, Κώστα. Και ο Μαρινάκης. Και ο Θεοδωρίδης, ο θείος ο Σάββας. Αθωώθηκαν, παιδιά. Λοιπόν, ήταν, ξέρετε, το μισό δικαστήριο. Το μισό είχε γίνει την Παρασκευή, δεν μας πήρε η ώρα. Κλείσουμε το μαγαζί, τι στο διάλογο. Κάτσουμε δηλαδή εκεί, απίκο, κλείσαμε το μαγαζί. Έκαναμε την άλλη μισή σήμερα, την άλλη μισή δίκη σήμερα, έτσι. Το είδαμε με καθαρό μάτι του Σαββατοκύριακο, έτσι, το είδαμε καθαρό. Και σήμερα βγήκε λοιπόν ότι είναι αθώοι και οι δύο για τα αποδυτήρια, θυμάστε. Που πήγανε κάτω λοιπόν και είπανε 50-50. 50-50. Δεν θέλουμε 51. Αλλά άμα γίνει κανένα μπέναλτι να κλείσει τα μάτια. Πίσω ότι δεν το είδε. Έτσι. Ή καμιά. Έτσι έγινε. Λοιπόν, αθωώθηκαν παιδιά. Περιμένετε εσύ πού θα του κλείσουν δηλαδή. Στα μπουντρούμια τη ΕΣΑ. Πάει. Τελείωσε και αυτό τέλος. Τέλος πάντων. Σημασία πάντως έχει παιδιά ότι όλα. Να σα πω κάτι τώρα. Τι μου έλεγε ο άλλος σήμερα. Λέει, να σου πω κάτι, θα μας δώσουν λέει άδεια για το γήπεδο. Ποιο γήπεδο? Για το γήπεδο λέει εδώ θα μας δώσουν άδεια. Ποιος δεν θα μας δώσει άδεια? Άδεια για ποιο? Για το γήπεδο, στην αρχή και εγώ, γιατί δεν παίζουμε λέει στο γήπεδο? Όχι μωρέ, μεθαύρο για την UEFA λέει, θα μας δώσουν. Ρε δεν μας αφήνεις στην ησυχία μας. Έτρεχες αμέσως λοιπόν να μας δώσουν άδεια. Έφτασε ο άνθρωπος στο μυαλό του, δηλαδή δεν είχε άλλα προβλήματα αυτός. Αυτός, παιδιά, τα είχε λυμένα όλα τα προβλήματα. Οικονομικά, οικογενειακά, λοιπόν, εργασιακά, τα είχε όλα λυμένα. Και έφτασε στο σημείο να σκεφτεί αν θα μας δώσουν άδεια, λοιπόν, να παίξουμε UEFA. Παιδιά, άστα, τέλος. Λοιπόν, εμείς λίγο πολύ τα είπαμε. Να σας πω και τελευταίες μεταγραφές αυτή τη στιγμή. Είναι, λοιπόν, ο Τάτος, λοιπόν, μαζί με τον Καμπαγέρο, είναι παίχτες της Βέρειας. Παίχτες της Βέρειας, Τρυποτσέρης, Στάθης και Δανικός ο Πελέ είναι παίχτες της Λιβαδιάς. Ο Μαρτσάκης, ακούστε τώρα, ο Μαρτσάκης είναι παίχτης του Όφη. Γι' αυτό λέω, είπατε τίποτα. Λέω, μήπως είπατε τίποτα. Λοιπόν, και στην Ξάνθη, όπως σας είπα, πήγε ο Παπάζογλου, παιδιά. Αυτές είναι οι τελευταίες μεταγραφές μέχρι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν ξέρω, ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Παλιά κρατούσαν και θηρίδα. Τώρα δεν ξέρω. Και με αυτά βέβαια, παιδιά, να σας πω κάτι, ότι εμείς πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έγινε πέρυσι εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, ανάμεσα στον Πανετολικό και τον Εργοτέλη, για να πάρουμε μια ιδέα, αυτό που σας έλεγα, έτσι, όχι πανηγύρια και κλαρίνα, έτσι, τέλος τα πανηγύρια και τα κλαρίνα, για να δούμε λοιπόν τι έγινε πέρυσι και πώς θα βρούμε φέτος την ομάδα του Εργοτέλη, ο οποίος πήρε 6 βαθμούς μέσα σε 2 εβδομάδες. Μάλλον σε ούτε 2 εβδομάδες, σε μια εβδομάδα τις πήρε. Για να δούμε λοιπόν. Με στημένη μπάλα ο Πανετολικός. Κεφαλιά του Καμαρά στο 10. Ο Θοδωρίδης γύρισε πίσω. Κάλεψε ο Κιλιάρας. Καμαρά. Ο Τζούνιορ δοκιμάζει, ο Μπόγιοβιτς, μεγάλη ευκαιρία στο 20. Ο Θεοδωρίδης εκτελεί κεφαλιά του Μπόγιοβιτς πάνω στη γραμμή, ευκαιρία που χάνεται για τον Πανετολικό, πάλι με τον Μπόγιοβιτς. Εδώ έγινε λάθος από τον Μπρακάλι. Χαντί, ο Αναστασάκος είναι offside. Πετράκης φωνάζει.
στον παίκτη του. Εδώ είναι ξανά η προηγούμενη φάση με την υπόδειξη του βοηθού. Πάλι ο Χαντί πέρασε ανάμεσα από τρεις. Γυρίζει πίσω ο Ζούνιορ, ο Χαντί βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Ο Μπρακάλι έβαλε την κόντρα και σε δεύτερο χρόνο μαζεύει. Ο Τζανακάκης με ρίσκο, ο Καμαρά βγαίνει πρώτος στην μπάλα, είναι κενή η αιστεία, έχει βγει ο τραματοφύλακας του Εργοτέλη, ευκαιρία που χάνεται με τον Μπελόν στο 44. Μπελόν, ξανά ο Γκάλο, κράτησε ωραία, ο Μπελόν ψάχνει στήριγμα, το βρήκε στον Ζούνιορ, ωραίο σούτ, σε κόρνερο Αθανασίου. Καρδόσο. Ρωμάνο. Η πάσα για τον Αναστασάκο. Μεγάλη ευκαιρία του Εργοτέλη που χάνεται στο 62. Καμαρά. Κράτησε ωραία ο Μπακάκης. Η απάντηση του Πανετολικού. Το FutureEye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. FutureEye. Αφόντιμο Λέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μια δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Αυτά ήταν λοιπόν, παιδιά, τα στιγμιότυπα τα οποία είδατε, έτσι, αυτό ήταν το παιχνίδι, το 0-0 το περσινό, ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι παρελθόν. Να σας πω ότι ο Μπελονάκος, ο Μπελόν, τελικά κατέληξε στο Αίγιο κατέληξε ο Μπελόν, τι θα κάνουμε, λοιπόν, Β' Εθνική, καλά είναι, πήγε και Β' Εθνική κατηγορία, μια χαρά είναι ο Μπελόν, λοιπόν, στη Β', να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τα εισιτήρια για τον αγώνα του Πανετολικού την Κυριακή που αρχίζουν από 10 ευρώ. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήρε το χρήσμα, πώς να το πω, πήρε το από τον Πανετολικό που μείωσε τα εισιτήρια. Άρχισε ο Πανιόνιος, άρχισε λοιπόν ο Αστέρας Τρίπολης, άρχισε ο Ατρόμητος να μειώνουν τα εισιτήρια, όπως και ο ΠΑΟΚ μείωσαν λοιπόν τα εισιτήρια, άρχισαν από 10 ευρώ, 12, 15 και 20 για τα εισιτήρια με τον Πανετολικό την Κυριακή ο Παναθηναϊκός. Βέβαια άγνωστο μέχρι στιγμής αν θα δεχτεί οργανωμένους φιλάθλους του Πανετολικού ή μη. Βέβαια αυτό είναι θέμα το οποίο ακόμα έχουμε την εβδομάδα μπροστά μας. Θα δούμε λοιπόν αν θα δεχτεί, αλλά αν θυμόμαστε καλά την περσινή χρονιά δεν είχε δεχτεί φιλάθλους του Πανετολικού. Τώρα φέτος δεν ξέρω. Και βέβαια, φεύγοντας λίγο από το Πανετολικό, να πάμε και υπάρχει και το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Ηρακλής λοιπόν 36 στην πρώτη θέση. Θερίζει ο Ηρακλής, παιδιά. Θερίζει ο Ηρακλής. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Πήγε λοιπόν στο ντέρμπι μέσα στο Βόλο και κέρδισε τον Ολυμπιακό Βόλο μέσα στο Πανθεσσαλικό. 1-0 μέσα στο Βόλο. Τον άφησε ξερό στον τόπο. 1-0 λοιπόν. Έχει καλή ομάδα και να σας πω ότι ο Ηρακλής δεν έχει μέχρι στιγμής ήττα. Και έχει δεχτεί μόλις 3 γκολ. Δηλαδή κάτι το απίθανο πράγμα. Κάτι το απίθανο. 36 βαθμούς, η Λαμία με 30 βαθμούς. Λαμία είσαι ο Πανετολικός όπως είπαμε, αφού 5 Πανετολικοί παίζουν εκεί μέσα. Λοιπόν, Ζάκυνθος είναι με 27, γιατί πήρε σήμερα το παιχνίδι, ένα παιχνίδι εξ αναβολής. Λοιπόν, κέρδισε τον Τίρναβο με 2-0.
και η Λάρισα με 22. Αυτές είναι λοιπόν η πρώτη τετράδα της Β' Εθνικής Κατηγορίας στον Βορρά. Τώρα, λίγο πολύ τα αποτελέσματα. Λαμία Φωκικός ήταν 1-0, Καρδίτσα Εγγυνιακός 1-2, Βόλος Ηρακλής 0-1, Πιερικός Καλαμαριά 2-1 και όπως είπαμε Ζάκυνθος Τύραυλος 2-0. Ενώ στον Νότο η ΑΕΚ χωρίς ήττα βέβαια και αυτή, είναι πρώτη με 37 βαθμούς, ακολουθεί η Παναχαϊκή με 29, ο Απόλλων με 26 και η Ερμιονίδα, καλά το λέμε, λοιπόν με 25 βαθμούς παιδιά. Ερμιονίδα. Μα, πήγε λοιπόν εκεί ο Κουτσοσπύρος, όχι ότι εντάξει, είναι και, εκεί ο, είναι και ο Πονηρός εκεί, πήγε ο Κουτσοσπύρος, βοηθάει λιγάκι λοιπόν την Ερμιονίδα, η οποία μπήκε μέσα στην τετράδα η Ερμιονίδα. Τα αποτελέσματα βέβαια παιδιά ήταν ψαχνά Παναχαϊκή 1-1 στα τελευταία λεπτά τα οποία ισοφάρισε η Παναχαϊκή, Ερμιονίδα Αχαρναϊκός 2-1, 0-0 ήταν το παιχνίδι Φωστήρα Χανιά και τέλος το Αίγιο κέρδισε τον Πύργο, ένας Πύργος ο οποίος ίσα που κρατιέται, πως είναι τα γυρόντια, έτσι πάει λοιπόν και ο Πύργος, ακριβώς όπως είναι η νίκη Βόλου, αλλά το παλεύει. Για να μην πέσει κατηγορία, να μην πάει μείον κτλ. Το παλεύει. 3-0 λοιπόν το Αίγιο κέρδισε αυτό το παιχνίδι. Τώρα να σας πω, προχθές είχαμε και παιχνίδια για τις μεικτές. Για τις μεικτές. Την Τετάρτη λοιπόν. Είχαμε λοιπόν οι παιδες, κέρδισαν τη Ζάκυνθο με 2-0. Ενώ οι νέοι ήρθαν με την Ζάκυνθο, επίσης ετλοκανανία Ζάκυνθος, 2-2. 2-2 λοιπόν οι νέοι, 2-0 οι παιδες. Τώρα την Τετάρτη έχουμε πάλι παιχνίδια, μεθαύριο δηλαδή. Η ετλοκανανία παίζει στην Κεφαλονιά. Η αναχώρηση θα γίνει την Τρίτη, άρα έχουμε διανυκτέρευση. Μην πάμε σε την άλλη φορά που πήγαμε λοιπόν με μπουφόρ για τα παιδιά, τα πήγαμε με μπουφόρ και τα λοιπά και να παίξουν την ίδια μέρα. Άλλα πήγαινε στην τουαλέτα, έβγαζε από εδώ, άλλο έβγαζε από εκεί και μετά κατέβηκαν από το καράβι και τους δώσαν να φάνε μια μπανάνα και να πάνε να παίξουν παιχνίδι. Έτσι, τα μικρά αυτά παιδιά τους δώσαν μια μπανάνα να πάνε να παίξουν παιχνίδι, πως ήταν ζαλισμένα, που εμετούς και τα λοιπά. Να παίξουν παιχνίδι, ας ελπίσουμε τώρα τουλάχιστον έχουν μια διανυκτέρευση. Και να σας πω και κάτι. Ξέρετε πώς κάνει τη μετακίνηση η μεικτή. Τη μετακίνηση μεικτή. Ακούστε ρε παιδιά, εγώ δεν το ήξερα. Περιμένει ποιες διαιτησίες θα κάνει. Ακούστε τώρα, εγώ δεν το. Πρώτη φορά ο Στυλιαράς. Ποιες διαιτησίες θα κάνει ο Στυλιαράς στην Α' Εθνική Κατηγορία. Πέφτει από τα σύννεφα. Εδώ δεν μπορεί να. Σώρχονται. Καδρόνια στο κεφάλι. Λοιπόν, για να πάρει το 15% που αντιστοιχεί στην ΕΠΣ για να κάνει τη μεταφορά των ομάδων των μεικτών. Ακούστε παιδιά, που φτάσαμε. Περιμένουμε να πάρουμε το ποσοστό από τη διαιτησία του Στυλιαρά για να κάνει μετακίνηση η μεικτή ατλοκαρδανίας νέων και παιδιών. Και πρέπει να πω το άλλο. Ότι ο Νίκος ο Γιφτάκης, ο οποίος ακολουθεί λοιπόν αυτή την ομάδα, αυτές τις ομάδες νέων και παιδών, πρέπει να είναι ήρωας εκεί μέσα. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος εκεί. Ό,τι μπορεί κάνει για αυτά τα παιδιά. Να μην τους λείψει τίποτα, τουλάχιστον στο παιχνίδι. Ήρωας πρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος. Ακολουθεί από κοντά. Και η ΕΠΣ περιμένει πότε θα πάρει τα ποσοστά από τον Στυλιαρά ή και από τους άλλους διαιτητές. Έτσι, ποιος είναι βοηθός κτλ. Γιατί από όλους παίρνει ποσοστά το 15%. Περιμένει να του πάρει και να δώσει λοιπόν να πάει η μεικτή. Μία τους ταΐζουμε μπανάνες, έτσι, τα παιδάκια, λες και είναι μαϊμούδες, έτσι, μαϊμούδες και τώρα λοιπόν περιμένουμε. Τι να πω. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τώρα, είχαμε παιχνίδια βέβαια το Σαββατοκύριακο, δύο παιχνιδάκια εδώ στην Τολοκρανία δεν έγινε, πού θα γίνουν τώρα, αυτά τα γήπεδα, ο καιρός λες και το κάνει επίτηδες, γύρισε την κοιλιά ανάποδα. Σταμνά Αγγελόκαστρο 0-2, ΑΕ Μεσολογγίου βέβαια Δόξα 3-0, Αντίριο Δοκίμη 3-2, Θέρμο Ναύπακτος 0-0, εδώ το Δοκίμη το έχασε το παιχνίδι ακριβώς στα τελευταία, μάλλον στις καθυστερήσεις, λοιπόν 3-2. Θέρμο Ναύπακτος 0-0 και το παιχνίδι Φλόγα Ευηνοχώρη, το οποίο έγινε στο Εμιλέον, 7-3. Είναι σαν και τα παιχνίδια, θυμάστε, που λέγαμε πάμε παίξουμε μπάλα, παίξουμε μέχρι τα 10 μωρέ, μέχρι τα 10 και πάμε μετά να διαβάσουμε. Ακριβώς έτσι. Του είχα βάλει στα 7, 7 τελείωσε το παιχνίδι. 7-3 λοιπόν
Φλόγα Βινοχώρη, και βέβαια αναβλήθηκαν τα παιχνίδια για την Τετάρτη. Αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν. Άρης Όμηρος, Πανετόλιο Γαβρολίμνη. Και 20 γκολάκια πέσανε, και παρόλο που δεν έγιναν δύο παιχνίδια, καλά. Καλά πήγε λοιπόν η αγωνιστική. Η ΑΕΜ με 49 βαθμούς στην πρώτη θέση, ο Όμηρος με 44 και ένα αγώνα λιγότερο, η Ναύπακτος με 44 βαθμούς, 37 βαθμούς είναι η Φλόγα, το Θέρμο με 32, το Αντίριο με 30, 26 είναι το Αγγελόκαστρο, 25 το Δοκίμι, 22 η Γαβρολίμνη με ένα αγώνα λιγότερο, το Ευηνοχώρι με 17, ο Άρης Ετωλικού με 15 και το Πανετόλιο 12, Δόξα 10 και η Σταμνά με 9 βαθμούς. Η καλύτερη, παιδιά, η καλύτερη άμυνα είναι αυτή τη στιγμή της Ναυπάκτου με 10 γκολ, ενώ η καλύτερη επίθεση είναι της ΑΕΜ Μεσολογγίου με 46 γκολάκια. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έγινε στην Θεσσαλονίκη με την K20 του Πανατολικού. Και προσέξτε, 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 ένας παίχτης του Πανατολικού, να δείτε λοιπόν, όχι την γκολ, την γκολάρα έβαλε. Για προσέξτε το λίγο. Στοίχημα.gr. Το αγαπημένο σας παιχνίδι, τώρα και στο διαδίκτυο. Το 1978
προτείνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες ραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά, αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 50. Αυτά λοιπόν παιδιά, εμείς απλά όπως είδατε και τη διαφήμιση, απλά να ευχαριστήσουμε μια και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για μια ακόμη φορά. Βέβαια όσοι πήραν τώρα, έτσι είναι το τέλος της εκπομπής, θα έχετε πάρει. Λοιπόν, 12 προσκλήσεις λοιπόν είναι αυτές οι οποίες είναι για σας, 12 προσκλήσεις για τον αγώνα Πανετολικού Εργοτέλη την Τετάρτη και βέβαια με την ευγενή χορηγία, όπως λένε λοιπόν τα μεγάλα κεφάλια της δημοσιογραφίας, έτσι, του ΟΠΑΠ. Αυτά τώρα, εμείς τελικά ο ΑΟ Αγρινίου παιδιά δεν τα κατάφερε, έχασε την Καστοριά με 80-75, κρατάει όμως την τέταρτη θέση, δεν τα μπόρεσε, εντάξει, τώρα είναι και παιχνίδια τα οποία δεν θα μπορέσουμε, είναι και παιχνίδια τα οποία θα τα κυνηγήσουμε, έτσι, δεν μπορούμε να τα βάζουμε τώρα η Καστοριά, είναι μια ομάδα η οποία έχει τα φόντα να πάρει την κατηγορία, κυνηγάει το πρωτάθλημα κτλ. Όχι. Τώρα, εντάξει, έτσι, μην κατηγορούμε την ομάδα, καλά τα πήγε. Εμείς θέλουμε ακόμη μια φορά να πούμε ότι προσοχή, γιατί θα τα πούμε τώρα μετά τον αγώνα της Τετάρτης, το βράδυ της Τετάρτης. Λοιπόν, προσοχή, να μην έχουμε λοιπόν τα κεφάλια σκυμμένα. Προσοχή λοιπόν στον αγώνα με τον Εργοτέλη. Και το λέμε και πάλι, ο Εργοτέλης είναι ξεκούραστος, έρχεται λοιπόν με το ρεπό της νίκης Βόλου, έρχεται ξεκούραστος, καθότανε. Λοιπόν και έχει κάνει και τις μεταγραφές του. Δεν ξέρουμε το πώς θα αντιμετωπίσει τον Πανατολικό. Προσοχή να μην χύσουμε την καρδάρα. Προσοχή να μην χύσουμε την καρδάρα. Αυτό τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Να πω μαναχά παιδιά, το μόνο που έχω να πω είναι καληνύχτα στον Άγγελο. Καληνύχτα Άγγελέ μου. Και του χρόνου παχύτερο. Λοιπόν, και του χρόνου παχύτερο. Την Παναγιά δεν την αφήνουμε. Την κρατάμε εμείς εδώ. Να δούμε τι θα κάνεις χωρίς την Παναγιά. Έτσι, καληνύχτα Αγγελέ μου. Λοιπόν, το νου σας, το νου σου Παναγιά μου στον Άγγελό σου. Από τον Πάνο Ξανθόπουλο, τον Κώστα Τσιρώνη, να έχετε ένα καλό βράδυ και μια καλή εβδομάδα. Και βέβαια, λόγω που ήρθαν όλα, ξέρεις αυτά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα μαζί. Λοιπόν, να είστε καλά και το βράδυ της Τετάρτης, εδώ απίκου θα τα λέμε και πάλι. Και ευχόμαστε να έχουμε ευχάριστα πράγματα να λέμε, γιατί όχι. Από εδώ και πέρα ευχάριστα πρέπει να είναι. Καλό βράδυ.